Άγιος εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ενθέ και σκήνος εν ημί, και καθάρισον ημάς, ο πάσης κυρίως και σώσον αγαθέ τα σκυφά σημών. Αμήν. Υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή, σε πολλά σημεία, το όνομα του Θεού που είναι με δύο μονογράμματα. Το βλέπουμε και στην Εκκλησία, σε ορισμένες εκκλησίες. Είναι γραμμένο, πάλι με δύο γράμματα. Ο είναι άρθρο, ον. Δηλαδή, αυτός που υπάρχει και που στην Αποκάλυψη έχει και σε χρόνο περασμένο το όνομά του, ο Ιν, αυτός που υπήρχε, και είναι γραμμένο και σε μελούμενο χρόνο, ο ερχόμενος. Υπήρχε, υπάρχει, έρχεται. Δεν υπάρχει χρόνος που να μην το καλύπτει η παρουσία του Θεού. Και όπως αναφέρεται, όλα όλα τα βλέπει, όλα τα ακούει και σε όλα είναι αφεντικό, είναι ο επιστάτης. Δεν απουσιάζει επομένως. Μην ψάχνουμε να τον βρούμε το Θεό μακριά από εμάς. Όχι, ο ίδιος ο γεννηθής Ιησούς Χριστός ως άνθρωπος είπε η βασιλεία η δική μου είναι μέσα σας. Δεν είναι έξω και μακριά από εσάς. Υπάρχει όμως και κόσμος που λέει φύγε μακριά, δεν σε θέλουμε. Και υπάρχει και η φράση με 3-4 γράμματα, 3-4 λεξούλες μικρές, ή Χριστός ή χάος. Ήρθε ο Χριστός σαν άνθρωπος και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτοί που του έθεσαν εμπόδια ή που του έβαλαν μαχαίρι στο λαιμό ήσαν οι άρχοντες με προεξάρχοντα τον Ηρώδη, πρώτο και τον Ηρώδη, και σίγουρα το Ιερατείο. Ελάτε να μου πείτε, πού γεννήθηκε, είπε ο Ηρώδης, να πάω κι εγώ να τον προσκυνήσω. Ενώ από την άλλη πλευρά είχε έτοιμα τα μαχαίρια
και σφάχτηκαν 14.000 παιδιά. Για Ηρώδες, όχι βασιλείς μόνο, για τη συμπεριφορά Ηρώδη, ο Ηρώδης ήταν ένας, έπραξε ό,τι έπραξε, αλλά μην ξεγελιόμαστε. Η πράξη του Ηρώδη είναι επαναλαμβανωμένη εις τους αιώνες. Η πράξη των γραμματέων και φαρισαίων συγκαλεί, λέει ο Ηρώδης, τους γραμματείς και φαρισαίους και το συμβούλιο γενικά των Εβραίων για να μάθει πού ο Χριστός γεννάται. Δόθηκε η απάντηση. Αυτοί που του δώσαν την απάντηση ότι είναι η Βηθλεέμ, αυτοί και τον έδιωξαν. Αυτοί και τον σταύρωσαν. Θα μου πείτε, ο υπόλοιπος λαός δεν είχε νου, δεν είχε συνείδηση να του απαντήσει εσωτερικά για το πρακτέο, δηλαδή τι έπρεπε να κάνει, και το λαό μιλάω που ακολούθησε τους άρχοντας. Ίως ο λαός, αυτός που είναι ο λαός σε κάθε εποχή, σε κάθε εποχή, μην μεταθέτουμε στην εποχή εκείνη, το καιρό εκείνο που λέει η Γραφή, όμοια γεγονότα που γίνονται σήμερα. Έχουμε επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά άρνηση Χριστού και θεομαχία. Θα θυμηθούμε που πιάσανε τους δύο μαθητάς, τον Πέτρο και τον Ιωάννη, και τους κρίνανε στο δικαστήριο οι Εβραίοι, και σηκώθηκε μέσα ενσυνείδητος εν γράμματος ο Γαμαλιήλ και είπε: «Ει, προσέχτε, μην απλώνετε χέρια, γιατί αν είναι από το Θεό θα είστε θεομάχοι. Αν είναι ανθρώπινη αυτή η θρησκεία που διδάσκουν αυτοί οι δύο, όπως τόσες άλλες θα σβηστεί από τη μέση, θα φύγει, θα ξεχαστεί». Επαναλαμβάνω, ο Ον, αυτός που καλύπτει με την παρουσία του όλους τους αιώνες, γιατί οι αιώνες έγιναν για μας και δεν έγιναν για τον Θεό που δεν πιάνεται στον χρόνο, για τον Κώστα τον Αδάμ, γεννήθηκε το 1938, 39, 40, 2010, 72 χρόνια. Για μένα έγινε ο χρόνος, για σας έγινε ο χρόνος, για τα όντα που υπάρχουν στη γη. Αυτός που δημιούργησε τα πάντα είναι έξω από τον χρόνο. Είναι μια στιγμή αιώνια. Του Θεού η παρουσία είναι μια αιώνια παρουσία. Παρουσία, όχι πριν ούτε μετά. Και το αιώνιο μέλλον που περιμένουμε, αν έχει χρόνια ο κόσμος, αυτό το αιώνιο μέλλον το ζει στο παρόν ο Θεός. Και τα έχει μπροστά του και τα βλέπει όλα σαν να είναι γυρωμένα. Και το παρελθόν που έχει περάσει και αυτό είναι μπροστά του σαν, και το βλέπει, και δεν είναι ανάγκη να ζει για να περάσουν οι αιώνες και να δει τα γεγονότα μπροστά του. Είναι, επαναλαμβάνω, ο Ον. Είναι ο Ιν, είναι ο ερχόμενος. Όμως, αυτός ο Αΐον, που δεν κλείνεται στον χρόνο ούτε στον τόπο, μπορούμε να φανταστούμε αυτό το πράγμα,
να το συλλάβει η διάνοιά μας. Εσμίκρινε, ενώ δεν καλύπτεται σε κανένα χρόνο μέσα, σε καμία χρονοδιάρκεια, ετούτης φόρεσε το σώμα σου, το σώμα μου, το σώμα του και χώρεσε μέσα σε ένα σώμα. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, άκουσε, μην περιεργάζεσαι το πως έγινε αυτό. Αυτό είναι στα απόρριτα αρχεία του. Αυτό το γνωρίζει μόνος του. Αυτός γνωρίζει αυτό που δεν μπορεί να πιάσει στο μυαλό μας. Πως ενώ ο Θεός είναι άπειρος, πέρα για πέρα, άπειρος, όπως θα ακούτε. Άπειρος. Πως λέμε το άπειρο, εκείνο που δεν κλείνεται με τίποτα, σε κανένα χώρο δεν κλείνεται. Ο Θεός, ο άπειρος, ελάτε να το δούμε, στη μήτρα της Παναγίας. Στη μήτρα της Παναγίας, χώρεσε εκεί μέσα σαν άνθρωπος, αφού πήρε το σώμα το δικό μου, το δικό σου, το αλουνού, όλη της ανθρωπότητας. Αν δεν γινότανε αυτό, το δικό μας σώμα δεν θα μπορούσε ποτέ να ανέβει στον ουρανό επάνω. Δεν είχε τη δυνατότητα να ανέβει. Έπρεπε να γίνει αυτό που έγινε. Δηλαδή, ένα αμέτωχο σώμα, αμέτωχο, εντελώς αμέτωχο, στην κακία, ένα ολοκάθαρο σώμα που να είναι έτσι πως το περιγράφει η Αποκάλυψη, τον είδε λέει ο Ιωάννης, να έχει πρόσωπο σαν τον ήλιο, να έχει μαλλιά λευκά λέει, σαν τα μαλλιά λέει που έχει το ολόασπρο αρνί, τον είδε να έχει τα πόδια του πειρακτωμένα από χρυσάφι, τον είδε να βγει από το στόμα του ρομφαία, δίστομος, μαχαίρι, δίκοπο. Μην το συζητάτε, μην το συζητάτε καθόλου, είναι δίκοπο το μαχαίρι. Τα άλλα μαχαίρια κόβουν, αλλά δεν αλλάζουν τον άνθρωπο. Δηλαδή, σκοτώνει ένας με μαχαίρι, δεν αλλάζει τον άνθρωπο. Η ρομφαία που ο Χριστός έχει και την εκπέμπει και εκπορεύεται από το σώμα του και είναι δίκοπη, είναι το κήρυγμά του. Πιάσε να φέρεις το μυαλό σου, δεν θα μπορέσεις να το καταλάβεις αν δεν ζεις ένα πράγμα. Δηλαδή, μια κοινωνία ανθρώπινη βουτυγμένη μέσα στις αδυναμίες με όλα τα ερωτώματα σε έξαρση, τα λέω όλα τα ερωτώματα, εννοώ και την δυνατότητα να κάνει το φόνο ο άνθρωπος και με τον νόμο και με βοηθό τον Θεό, όχι τον Θεό το δικό μας, τις αρχαίες θεότητες, να κάνει τα χείριστα εγκλήματα και να πιστεύει ότι αυτά είναι βασισμένα πάνω στους θεούς, έλα αυτή η κοινωνία να την αλλάξεις εσύ ο άνθρωπος με το λόγο. Αυτή η ρομφαία η δίκοπη που είδε να βγαίνει από το στόμα του Κυρίου ο Ιωάννης, ο συγγραφέας Αποκαλύψεως, αυτή άλλαξε τον κόσμο. Επαναλαμβάνω. Δεν θα μπορέσει ποτέ το ανθρώπινο μυαλό που είναι και αχάριστο. Είναι αχάριστο ως επιτοπλίστων. Έδειξη ή απόδειξη είναι ότι εγώ λέει καθάρισα 9 λεπρούς, 10 λεπρούς και ήρθε μόνο ένας να μου πει ευχαριστώ. Αυτή είναι η ανθρωπότητα. Μακάρι να ήταν ένα στους 10 που να λέγει ευχαριστώ στον Κύριο. Αλλά γυρίζουμε ερμητικά και με όλη τη βρωμιά μας, τα νότα μας στον Κύριο. Γιατί δεν μπορούσε να γεννηθεί ο Κύριος ημέρα
Γιατί διάλεξε τη νύχτα? Γιατί δεν μπορούσε να έχει ο Κύριος σπίτι για να γεννηθεί? Γιατί πήγε σε σπήλαιο? Γιατί έπρεπε να είναι στάβλος και να έχει μέσα βρωμιές? Δεν μπορούσε να ήταν κάτι που να είναι καθαρό? Γιατί έπρεπε να υποταχθεί στον νόμο τον ανθρώπινο, να πάει να απογραφεί? Τότε τον Κέσαρα τον ονομάζανε Θεό. Γιατί όσοι διαβάζουμε και τα βιβλία των μαρτύρων, λέει ή προσκυνάς τον Κέσαρα ή σου παίρνουν το κεφάλι άμα αργηθείς τον Κέσαρα. Γιατί τον ονομάζανε Κύριο τον Αυτοκράτορα. Κύριο τον Αυτοκράτορα. Έπρεπε λοιπόν, γιατί υποτάχθηκε ο Κύριος, λέει εξήλθε δόγμα παρά 4 Αυγούστου, του απογράφεστε πάσα την οικουμένη. Βγήκε λέει δόγμα, δόγμα σημαίνει διάταγμα, από τον 4 τον Αύγουστο να απογραφεί όλη η οικουμένη, αυτή η οικουμένη τότε που ήταν στις περιοχές εκείνες, η γνωστή οικουμένη. Και ο Κύριος με τον Ιωσήφ και την Παναγία πήγανε να απογραφούν. Έπρεπε δηλαδή σε όλα αυτά το ρωτήσαμε το μυαλό μας, τον εαυτό μας. Όλα αυτά, ναι στη νύχτα, ναι στο κρύο, ναι στις χλειστές πόρτες, ναι στην υποταγή του Αυτοκράτορα, ναι, όλο ναι. Γιατί όλα αυτά? Για το μυαλό του ανθρώπου, ενώ μπορούσε, όπως συνέβη τη νύχτα εκείνη, ακούστηκε δόξα εν υψίς της Θεό, αρχαγγελικές στρατείες να δοξάζουν τον Θεό. Λέει ο Χρυσόστομος, οι ποιμένες εκείνη τη νύχτα δεν τραγουδούσαν απλό μέρος τραγουδιού, αλλά υμνούσαν τον Θεό. Και βέβαια ο ουρανός έδωσε και εκείνος την απάντησή του, αφού προσκάλεσε από τα πέρατα της οικουμένης, από την Ασία, τους τρεις ειδωλολάτρες μάγους, αφού προσκάλεσε από εκεί. Βλέπετε ότι ήταν εξορισμένος ο Χριστός, εξορισμένος ο Χριστός από τη γενιά του, από τον χώρο του, και επομένως σαν εξορισμένος, κυνηγημένος και γεννημένος μέσα σε σπήλαιο. Μέσα σε σπήλαιο. Λέγει ο Κύριος μας μέσα στην Αγία Γραφή ότι εμένα με είδατε, ποιο δρόμο ακολούθησα? Αυτό που ακούσαμε προηγουμένως. Εσείς τι θέλετε, αλλιώτικο δρόμο να κάνετε? Ζήστε πάνω στον δρόμο αυτό του πόνου. Θέλω να πω κάτι που έχει πολύ σχέση με τα γεγονότα που βλέπουμε και τα γεγονότα που ακούμε. Δεν θέλω παρεμβολή όμως από κανέναν, θέλω να το καταλάβω για το πράγμα. Λέγει, την κάρτα θα την πάρουμε? Και ποια είναι η απάντηση? Αφού την έχεις πάρει την κάρτα, άνθρωπέ μου, τη κάρτα ήδη την έχεις πάρει. Πώς? Όταν λες εσύ στην καθημερινή σου βιωτή, σε εκείνον που έρχεται και σου φυτεύει στο μυαλό ένα σωρό ιδέες αντίχριστες και δημιουργείς εσωτερικά ένα κόσμο αντίχριστο, μη μου πεις δεν παίρνεις την κάρτα, μη μου λες τέτοιο ψέμα μεγάλο τη στιγμή που έχει περάσει μέσα σου
ένα σωρό μηνύματα του Αντιχρίστου. Το θέμα είναι πόσο πολεμάς την ημέρα του Αντίχριστο μόνο σου τώρα που δεν σε έχουν καλέσει. Τώρα δεν σε έχουν καλέσει. Λες έλα Κύριε μου την ημέρα, έλα μέσα μου. Λες Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησό με, πού περπατάς για να τον έχεις μέσα σου. Πώς θα γίνει. Έρχεσαι για εκείνο που σε ενοχλεί. Σε ενοχλεί κάποιος δίπλα σου. Και γυρίζει το κεφάλι και δεν του μιλάς. Έτσι σε βαθμίζει ο Χριστός. Κάνω μια ερώτηση. Σας παρακαλώ, δεν με το μετά στο τέλος. Δεν σας το τέλος. Έρχεσαι με διάκοψα και έρχεσαι στον ερμό μου. Λοιπόν, προχωράς, σε ενοχλεί κάποιος στον δρόμο. Και εσύ λες, γυρίζει το κεφάλι αλλού και λες αφού με ενοχλεί, εγώ δεν του αποθυμώ, αλλά δεν θέλω και να έχω παρέα μαζί του. Αυτός είναι ο δρόμος που έδειξε ο Χριστός. Ο Χριστός είπε πάνω στο σταυρό ότι Πάτερ, άφες αυτής, ουγγαρίδα στην ποιούση. Έχεις και εσύ τον ίδιο δρόμο να κάνεις. Θα βάλεις τα γόνατα κάτω. Δεν λέω ότι δεν θα ενοχλήσεις την προσευχή από το πρόσωπο που σε ενόχλησε. Μα αυτό είναι αυτός είναι ο πειρασμός σου. Να λες, σε παρακαλώ Χριστέ μου, εγώ δεν έχω τη δύναμη, με ενόχλησε, έλα εσύ. Έτσι το μήνυμα περί μίσους, περί φθόνου, για οτιδήποτε άλλο σε ενοχλεί ο πειρασμός, θα φύγει από μέσα σου και κάποια στιγμή που θα σε καλέσει ο Κύριος με άλλο τρόπο να αποδείξει ότι τον αγαπάς, θα γίνει και αυτό. Όταν προηγείται λοιπόν, προηγείται χρόνος που τον έχεις μπροστά σαν προετοιμασία, σαν πολεμική. Αυτό που λέει ρομφαία δίστομος του Κυρίου, δεν την κράτησε ο Κύριος τη ρομφαία για τον εαυτό του. Το μαχαίρι, αυτό το δίκοπο που είδε ο Ιωάννης στο στόμα του Χριστού, το έδωσε και σε εμάς ο Κύριος. Αφού είπε στους Αποστόλους, εγώ σας δίνω το λόγο μου. Αυτή είναι η ρομφαία, η δίστομη, που κόβει γερά, πάρα πολύ γερά. Και κόβει, και μάλιστα λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ο λόγος του Κυρίου είναι ρομφαία δίστομος, η ίδια λέξη ακριβώς, διεικνουμένη, που φτάνει όταν τυχώσεις τη ρομφαία αυτή βαθιά, μέχρι το μυαλό των οστών και καθαρίζει, δεν καθαρίζει. Όχι από ασθένειες σωματικές, από λέπρα ψυχική παρακαλώ. Αν φύγει αυτή η λέπρα από μέσα που είναι φρόνημα Αντιχρίστου, φρόνημα Αντιχρίστου είναι. Αν αυτή η λέπρα φύγει, τότε ελεύθερα δεν θα έχει λόγο να πεις θα την πάρουμε, δεν θα την πάρουμε. Ας σου πούνε πάρτε, ναι, θα πεις δεν την παίρνω. Γιατί δεν την παίρνεις μια ζωή γιατί ζεις με Χριστό μέσα σου. Έτσι στα τυφλά θα σου πούνε πάρτε και εσύ θα έχεις άγνοια από πώς ζει ο Χριστιανός και δεν θα την πάρεις. Ορίστε, ρώτησε τώρα. Να σε ακούσω. Κατά για να προχωρήσω. Είστε θεολόγος, φιλόλογος. Ναι. Εκτός από θεολόγος είστε και φιλόλογος. Ναι. Τι σημαίνει κατά την αρχαιότητα η έννοια ψήφος. Ψήφος. Ναι. Τι σημαίνει ψήφος. Απόφαση. Μια σημαίνει. Μετάφραση. Απόφαση σημαίνει. Σημαίνει ότι αποφασίζει για κάτι. Ψηφίζω, ναι, κάτι το άλλο. Ναι, ποιο άλλο. Δηλαδή εκλέγω κάτι, διαλέγω κάτι. Η αντικειμενικότητα της λέξεως ψήφος. Για να δηλαδή, με ευνηδιάζεις τώρα, εγώ αυτό που μπόρεσα να σου πω σου είπα, πάρα πέρα λιγάκι. Κάτι που έξερες. Διάβασα κατά τον Άγιο Αρέθα Κεσαρίας, ναι, ότι η έννοια ψήφος είναι μικρό πλακίδιο ενδυτής, ναι, το οποίο είναι καθημερινής χρήσεως κατά την αρχαιότητα. Ναι. Λοιπόν, και είναι κάτι παρόμοιο με τη σημερινή κάρτα που θέλουν να μας δώσουν. Ναι, λοιπόν. Και λέει, συμπληρώνει ο Άγιος Αρέθας Κεσαρίας ότι το χάραγμα που θέλουν να μας δώσουν θα είναι παρόμοιο και θα, θα ισούται με άρνηση του Χριστού και θα είναι αυτό το χάραγμα, γιατί το διαχωρίζει και ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Λοιπόν, και θα είναι ψήφος εντριβής, δηλαδή ψήφος πολλαπλής χρήσεως. Άρα η κάρτα του πολίτη που θέλει να μας δώσει λοιπόν, ο Πρωθυπουργός. Τόση ώρα, ναι, νομίζω ότι πήραμε μία απάντηση όλοι ότι τη κάρτα ή οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με τον Αντίχριστο θα την πάρουνε όσοι δεν ζουν Χριστό σε καθημερινή βάση. Όσοι δεν ζουν Χριστό
Και επαναλαμβάνω, σε καθημερινή βάση μας εκπέμπει μηνύματα η τηλεόραση του διαβόλου, όχι αυτή που βλέπουμε, και αυτή του διαβόλου είναι, αλλά μηνύματα τα οποία δεχόμαστε. Πώς θα έχουμε δύναμη, αφού δεν υπάρχει ο λόγος του Κυρίου μέσα μας να βασιλεύει, πώς θα έχουμε δύναμη να πούμε, ξέρεις, δεν την παίρνω. Έχουμε γνώση όμως. Ναι, αυτό μιλάω του σύντομα. Όσον έχουμε γνώση, έχουμε συνείδηση. Και όταν έχουμε συνείδηση, δεν την παίρνει. Έχουμε απόφαση. Είπα, δεν έχουμε απόφαση. Η απόφαση είναι κατά τον Χριστό. Είπα, δεν την παίρνει. Ή κατά τον Αντίχριστο. Είπα και επαναλαμβάνω. Ναι. Να είμαστε. Ναι. Διασαφήνισα για να συνεχίσω το θέμα μου. Διασαφήνισα και είπα ότι όλοι όσοι καθημερινά αναγεννώνται. Πως λέει, ανακαινιστήσετε ως αετού, είναι ότις μου λέει ο Δαβίδ, σε καθημερινή βάση ο άνθρωπος κάνει μια ανανέωση. Πετάει, λέει, ο αετός της θερούλης, βγάζει καινούργιες θερούλες, λέει ο Δαβίδ, ο αετός. Και ο Χριστιανός κάθε μέρα κάνει μια ανανέωση. Έχεις με τον Κύριο επικοινωνία την ημέρα που κυλάει. Δια της προσευχής εννοώ, αυτή την απλή προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. Όμορφα περνάει μέρα. Ορίστε, πες κάτι. Θέλω να πω τούτο. Ποιος από εμάς αρνήθηκε το άκμα. Ποιο? Μας στείλανε το άκμα. Το άμκα. Άμκα. Εντάξει. Μας στείλανε τις κάρτες. Εγώ προσωπικά την έβαλα σιρτάρι, εντάξει. Όταν πήγα όμως στον γιατρό να μου βάξει φάρμακα, μου λέει, πού είναι η κάρτα. Αν δεν θες την κάρτα, φάρμακα δεν έχει. Ποιος αρνήθηκε. Λοιπόν, εγώ θέλω να απαντήσω σε αυτό. Ναι, απόδειξη. Εγώ... Έτσι θα γίνει και τώρα. Δεν αυτονομώ, όχι. Δεν θα σου ζητήσουν να αρνηθείς τον Χριστό. Θα σου πούνε πάρε τον αριθμό αυτό, πάρε λοιπόν, αυτή την κάρτα. Εκείνη η παρεξήγηση αυτή τη στιγμή του πράγματος. Με πλάγιο μέσα βέβαια. Είναι δούλιος ο Σατανάς. Ο ψευδοπροφήτης, λέει η Αποκάλυψη, θα εξαναγκάσει τον κόσμο, όλη την ανθρωπότητα, να πάρει το χάραγμα. Μα λέει ότι εάν δεν έχεις αυτήν την κάρτα δεν πρέπει να κάνεις την αλλαγή. Ναι, παιδιά, εγώ θέλω να πω κάτι, σταματήστε λιγάκι. Μισό λεπτό. Εκεί είναι απλό είναι το πράγμα. Αυτονομούμε πράγματα. Δεν που αυτονομούμε, στο χώρο, θα το εξηγήσω. Που είναι στο χώρο της εκκλησίας της επίσημης και των μονών του Αγίου Όρους. Στο όρος βρέθηκα για αυτά που συζητάζεις και λέει όχι, το πάρετε. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι θυσιασμένοι. Αυτή είναι θυσιασμένη στο συμφέρον, συγγνώμη. Είναι θυσιασμένη στο συμφέρον οι συγκεκριμένοι. Το Άγιον Όρος. Γιατί έχουν πάρει δάνεια. Έχουν πάρει... Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Τώρα από την ΕΟΚ. Πράγματα για να φτιάξουν τα μοναστήρια. Και ένας Γαβρίλ, μισό λεπτάκι Κυρκώστα, ένας Γαβρίλ, ο οποίος είναι διάδοχος πνευματικός του πατρός Παϊσίου, είπε όποιος πάρει την κάρτα, το διαχωρίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι είναι άρνηση. Και τι γράφει μέσα η Αποκάλυψη. Ή την κάρτα θα πάρεις, δηλαδή το χάραγμα, ή τον αριθμό του ονόματος αυτού, το ίδιο πράγμα είναι. Ρε παιδιά, να ξαναπαναλάβω μια φορά. Αυτό τον έχετε συναντήσει, πιστεύω. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Βασιλάκης είναι η Ασύλλογος Ελλάδος. Ούτε το Άγιο Όρος είναι. Εγώ πιστεύω ότι έχει τη δυνατότητα το όρος, έχει θυσιασμένους ανθρώπους για να μας σώσουν και εμάς. Δεν πάμε στράφη όλοι. Λοιπόν, για να συνεχίσω λίγο και ξεκινήσω στο τέλος τα υπόλοιπα. Λοιπόν. Επαναλαμβάνω, μη τρογόμαστε, θα υψώσει ο Θεός ανθρώπους ψηλά να φωνάξουν με θυσία της ζωής τους ότι αυτή είναι η ώρα που γίνονται αυτά και όχι η δική μου πρόθεση και η δική μου επιλογή και η δική μου νοοτροπία. Πώς θα γίνει, μόλις σήμερα το άκουσα ή χτες, στο Βανάκι Παντελεήμου να λέει, ακούσανε σε κόσμο πολύ ότι δεν θα δοθεί η κάρτα του με το 6-6 επάνω. Το είπε επίσημα η Ιερά Σύνοδο. Αυτό είπε ο Παρτίν Νεκτάριος χθες στη συγκέντρωση, ότι θα εξαπατήσουν και θα πούνε ότι η κάρτα δεν έχει τίποτα. Αλλά αργότερα, όπως λέει και ο Παρτίν Σαράντος, στην κάρτα αυτή, εφόσον είναι ηλεκτρονική η χωρητικότητά τη, μπορεί να αποθηκευθεί οτιδήποτε πράγμα υπάρχει μέσα. Δηλαδή μπορεί να αποθηκευθεί και ήδη είναι αποθηκευμένο, γιατί τεχνικές γνώσεις έχω και ο αριθμός αυτό. Τα έχουμε πει Βασιλάκια αυτά. Θα μου πει το θέμα είναι ο Κώστας ο Αδάμ που συνομιλεί μαζί σου έχει Χριστό μέσα του. Θα το βοηθήσει ο Χριστός.
Με τη δύναμή του, γιατί χωρίς τη δύναμή του δεν θα κάνουμε τίποτα. Δεν... Κανένα μαρτύριο Αγίου που βασανίστηκε με ισχυρότερα βασανιστήρια δεν θα ήταν πραγματοποιήσιμο εάν ο Κύριος δεν ήταν μαζί με τον Άγιο. Να το ξεκαθαρίσουμε το πράγμα. Όλοι. Μη λέμε τα ίδια, Βασιλάκη. Εάν έχουμε πίστη, την σπίστη, την σπίστη. Αυτό λέμε το σύνορα. Αυτό λέμε το σύνορα. Του Αγίου Πνεύματος καμία κάρτα δεν μπορεί να μας την αφαιρέσει. Ούτε και πρέπει να την πάρουμε όμως. Έτσι. Τι θα μας κάνει. Άμα θα την πάρουμε. Τι λένε τώρα. Υπάρχει μια. Μέσα... παγκοσμιοποίηση. Ναι. Εμείς έχουμε το Παντοκράτορα. Ας να τελειώσει ο άνθρωπος. Γιατί να. Τα λέτε. Θα τελειώσει λίγο. Υπάρχει μέσα. Αυτή γιατί δεν πιστεύουν τον Παντοκράτορα, αλλά δεν την παγκοσμιοποίηση. Εμείς τώρα λέμε να την πάρουμε, τι κάνετε. Τι λέμε το σύνορα. Λέμε όχι το σύνορα λέμε. Αλλά το όχι λέγεται με αυτό που έχει Χριστό μέσα του. Αυτό φοράει στο σύνορα. Εγώ είπα τη διευκρίνηση που έκανε, ο Άγιος Αρέθας Κεσαρίας. Το τι θα είναι το χάραγμα του Αντιχρίστου. Και ο Άγιος Αρέθας Κεσαρίας λέει θα είναι ψήφος, το οποίο σημαίνει πλακίδιο μικρό, σε σχήμα παλάμης, που ψηφίζανε κατά την αρχαιότητα. Λοιπόν, αυτό, δεν, εγώ δεν όρισα ημερομηνία, εγώ είπα κάτι. Έτσι και ούτε λέω τη γνώμη μου. Λοιπόν, θα είναι ψήφος πλακίδιο μικρό, το οποίο από τότε χρησιμοποιείται για να ψηφίζουν τους άρχοντες και να τους εκλέγουν. Λοιπόν, άρα, το πρώτο πράγμα που θα βγάλει η παγκοσμιοποίηση για να μας κάνει να αρνηθούμε τον Χριστό θα είναι ένα μικρό πλακίδιο. Άρα μοιάζει με την κάρτα αυτό, του πολίτη. Δεν το αρνείται κανείς. Το θέμα είναι ναι. Ότι ο Κώστας Αδάμ ζει Χριστό. Εμείς ενσυνειδήτως ξέροντας ότι αυτό το πράγμα γράφει η Ιερά Αποκάλυψη είναι από 2000 χρόνια. Και ας μην πούμε ότι το έχει γράψει η Ιερά Αποκάλυψη. Το έχει γράψει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης κατά Αποκάλυψη του Θεού. Λοιπόν, ότι γράφεται μέσα στην Ιερά Αποκάλυψη, ας πούμε ότι ένας τυχαίος έγραψε ένα βιβλίο. Έτσι. Ήταν πριν από 2000 χρόνια και συμβαίνει στην εποχή μας. Πώς είναι δυνατόν. Τώρα το θέμα το πώς είναι δυνατόν και πώς δεν είναι δυνατόν είναι άλλο. Θέλω να κάνω το θέμα μου τώρα. Να το κάνετε. Λοιπόν, για να πάρουμε και Χριστό μέσα, να μην ακούμε μόνο για τον Αντιχριστό. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Για τον Χριστό μιλάμε, αλλά μιλάμε για τις προφητείες που ο ίδιος λοιπόν, ο Χριστός αποκάλυψε στον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Επαναλαμβάνω ότι ο Χριστός όταν ήρθε στον κόσμο δεν έγινε αποδεκτός την ημέρα της γεννήσε όστο. Και μάλιστα σημειώνει ο Ιερός Συγγραφέας ουκ ειν τόπος εν το καταλήματι. Δεν βρέθηκε πουθενά χώρος για να παραμείνει. Ούτε καρδιές τον δεχτήκανε, ούτε και τόπος για να μείνει ο Κύριος. Τώρα, εμείς ομιλούμε για τη γέννησή του. Σίγουρα, άγγελοι τον ύμνησαν. Ταξιαρχίες τον μελώδησαν, αγγελικές ταξιαρχίες. Σίγουρα ο ουρανός πήρε μέρος με τον τρόπο που φώτιζε τους αστέρες. Όμως, λέγει ο Κύριος, αν ο Αβραάμ ζούσε για να δει την ημέρα τη δική μου που κατέβηκε σαν άνθρωπος, γιατί σαν Θεός σίγουρα είχε επικοινωνία, αφού μάλιστα χειροπιαστά
γεγονότα λένε ότι το παιδί που πήρε ήταν Υιός Επαγγελίας, ο Υιός του Αβραάμ, ο Ισαάκ, μονάκριβος, δεν είχε άλλο παιδί ο Αβραάμ, ήταν μονογενής Υιός του Αβραάμ, χωρίς να υπάρχει άλλος. Ο πατέρας Αβραάμ για την εκκλησία μας αποτυπώνει συμβολικά τον Πατέρα Θεό. Πάτερ ημών, αυτό τον Πατέρα αποτυπώνει. Και ο Υιός του, ο Ισαάκ, ο μονάκριβος, ο μονογενής Υιός του, αποτυπώνει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, που είναι μονογενής Υιός του Θεού Πατέρα. Μόνο που ο Χριστός δύο υιοθεσίες έχει. Δύο υιοθεσίες. Η μία είναι που γεννήθηκε από την ουσία του πατέρα του, από την ουσία του πατέρα του, δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτό το πράγμα, γεννήθηκε από την ουσία του πατέρα του. Γι' αυτό και λέμε ομοούσιος. Τριάδα ομοούσιον, λέμε εκεί, είναι ομοούσιος. Ό,τι είναι ο πατέρας είναι και ο Υιός. Η μία λοιπόν γέννηση είναι που γεννήθηκε από την ουσία του πατέρα του, και η άλλη γέννηση είναι αυτή που γεννήθηκε δια του Αγίου Πνεύματος από της Παναγίας την Νιδή. Νιδής σημαίνει μήτρα. Από τη μήτρα της Παναγίας. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, έπρεπε να ξεχρεωθεί. Ποιος να ξεχρεωθεί? Ο Κύριος, να πληρωθεί δηλαδή κατά τον τρόπο, γιατί ο πρώτος Αδάμ, με την Εύα, ο πρώτος Αδάμ, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι έγινε με τρόπο θαυμαστό. Έκανε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Η γη ήταν ολοκαθάρι. Δεν είχε ζυζάνια και τριβόλια ακόμη καθόλου. Καθαρότατη. Καθαρότατη. Από αυτή την καθαρή γη είπε ο Θεός και έγινε ο Αδάμ. Σαν σώμα. Από παρθένα γη έγινε ο Αδάμ. Ολοπάρθενη γη. Γιατί μετά είπε βλάστη, όχι, είχε πει πριν βλαστιά το γιβωτάνι, ο λόγος του. Αλλά επαναλαμβάνω, ήταν παρθένα γη. Τώρα ο δεύτερος Αδάμ, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, γεννάται από παρθένα μήτρα. Από παρθένα μήτρα, δεύτερο Αδάμ, από παρθένα μήτρα. Η ολοκάθαρη δέχθηκε μόνο αυτή. Αυτή ήταν άξια να το δεχτεί, λέει, ο Θεός είναι ο εναγής αναπαυόμενος. Εκείνος που ξεκουράζεται, ξεκουράζει, γεωλεκτικά ξεκουράζεται, όπως το ακούμε, στις καρδιές, στις ψυχές των Αγίων, που είναι καθαρές. Αυτές οι ψυχές φιλοξενούν τον Χριστόν. Τέτοια ψυχή ήταν της Παναγίας. Παρθένα η Παναγία γεννάει τον Παρθένο Κύριο, σαν άνθρωπο. Παρθένα η γη, η πρώτη, γεννάει τον Αδάμ, τον πρώτο. Και έγινε, λέει, η ξεχρέωση. Αφού παρθένα η γη πρώτη, παρθένα και η γη δεύτερη η Παναγία, προσφέρουν τα καθαρά, τα ολοκάθαρα. Στο μεγάλο τούτο θέμα της γεννήσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, επειδή ο χρόνος ήδη βρίσκεται στο τέλος του, στο μεγάλο το θέμα της γεννήσεως, πρόκειται να ακούσουμε μία ακόμη φορά, δεν ξέρω αν φτάσουμε βέβαια, αλλά κοντά είμαστε, στην ημέρα
των Χριστουγέννων. Χριστός γεννάται, δοξάσατε. Όσοι, σύμφωνα με τον Κυρίο το Λόγο, το ποίμνιό μου είναι μικρό. Λέει ο Κύριος, μη φοβού το μικρό ποίμνιο. Ούτως ειδόκησε ο Θεός. Έτσι ο Θεός λέει, ευχαριστήθηκε, να ικανοποιείται στο μικρό ποίμνιο, αφού οι πολλοί τον αρνούνται. Οι πολλοί τον αρνούνται κυριολεκτικά. Μικρό λοιπόν το ποίμνιο, θα ακουστεί για το μικρό ποίμνιο, για το μικρό ποίμνιο. Χριστός γεννάται. Δύο φορές, επαναλαμβάνω, είναι γεννημένος ο Κύριος. Αυτό το Χριστός γεννάται, το αναφέρει σε εμάς η Εκκλησία, για ποιο λόγο, για να γίνει τρίτη γέννηση, να γεννηθεί μέσα μας. Να γεννηθεί μέσα μας ο Κύριος. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, εμείς σίγουρα δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν σας έχει περάσει το μυαλό ποτέ, για προσέξτε το, τόση απλή παραβολή. Λέει, η βασιλεία μου, λέει ο Κύριος, μοιάζει με το προζύμι που πιάνει η γυναικούλα το βραδάκι για να φτιάξει το πρωί τα καρέλια. Προσέξτε το, μοιάζει με το προζύμι. Πιάνει το προζυμάκι, το βάζει μέσα στο υπόλοιπο την επόμενη μέρα το πρωί και φουσκώνει και γίνεται πολύ. Πώς το καταλαβαίνει αυτό η νοικοκυρά? Ποια αόρατη δύναμη εσωτερικά στο προζύμι έχει τη δυνατότητα και αυξάνει το προζύμι και κάτι ακόμα. Κάτι ακόμα. Η βασιλεία μου είναι σποράκι, λέει ο Κύριος, συναπιού. Αυτά τα απλά πραγματάκια, τα τόσο απλά πραγματάκια, έχουν όμως το μεγαλείο μέσα. Λέει, το σποράκι θα το ρίξει, λέει ο Γιώργος, το συνάπει και θα γίνει, λέει, σιγά σιγά σιγά. Ποιος, παρακαλώ, ποιος μπορεί να δει πως αυτό το σποράκι μέσα στη γη πέφτει και γίνεται σιγά 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 ολόκληρο δέντρο, λέει. Και αναπαύονται, λέει, τα πετούμενα, λέει ο Κύριος. Μπας και έχουμε τη δυνατότητα να καταλάβουμε αυτό το σπόρο που πέφτει σε εμάς μέσα τώρα τη στιγμή αυτή, με ποιο τρόπο σπέρνεται και σύμφωνα με την υποδοχή που του κάνουμε και την καλλιέργεια του σπόρου, πως αυξάνει. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, σιγά σιγά από μωράκι γίνεται νήπιο, από νήπιο γίνεται παιδί, από παιδί γίνεται έφηβος, από έφηβος άνδρας, και συμπληρώνει, έως ότου φθάσουμε σιγά σιγά από νήπια εις άνδρα τέλειο, εις μέτρο ηλικίας. Εδώ περιγράφει ο Απόστολος Παύλος την πορεία μίας ψυχής που δέχεται τον Λόγο του Θεού, πως κατά τρόπο μυστήριο, γιατί λέει μέγα το μυστήριο της ευσεβίας, πως κατά τρόπο μυστήριο αυτός ο σπόρος, ο Λόγος του Θεού, σπέρνεται μέσα και γίνεται ολόκληρο δέντρο που λέγεται Βασιλεία του Θεού. Έτσι το ονομάζει ο Κύριος. Το φανταστήκαμε ποτέ και το πράγμα? Αυτόν τον τρόπο, το μυστηριώδη. Όταν λοιπόν λέει η Εκκλησία, Χριστός γεννάται, δοξάσατε. Σημαίνει ότι έχουμε πάρει το σποράκι, ότι καλλιεργούμε το σποράκι, και ότι καθημερινά
γίνεται αυτή η αναγέννηση που φωνάζει η Εκκλησία μια φορά το χρόνο. Δεν είναι η τάξη του μια φορά το χρόνο. Καθημερινά. Καθημερινά. Παλεύεις, λέει, έφτασε ο Ιακώβ κάνοντας πορεία σε ένα μέρος, δεν θυμάμαι, Χορίβ, πώς λεγότανε, και κουράστηκε και ξάπλωσε να κοιμηθεί. Και εκεί στο χώρο αυτό, την ώρα που κοιμότανε, είδε μία, όχι είδε ένα λιοντάρι να παλεύει. Και τελικά νίκησε ο Ιακώβ με στην πάλη αυτή. Και όταν ξύπνησε είπε, εδώ είναι χώρος ιερός, ερμήνευσε το γεγονός ότι κάθε άνθρωπος έχει να κάνει πάλι την ώρα της προσευχής, γιατί η προσευχή είναι πάλι. Πάλι είναι η προσευχή. Δεν είναι αχ, τι ωραία που ευχαριστήθηκα, είναι μια πάτη αυτή. Το αχ θα το πει ο Κύριος αργότερα. Την ώρα της προσευχής σε παλεύει και τον παλεύεις. Σε κάνει να νιώθεις ότι εσύ δεν έκανες τίποτα την ώρα της προσευχής. Γι' αυτό λέει στον γέροντα, γέροντα, προσεύχομαι και το μυαλό μου δεν είναι καθόλου στην προσευχή. Και του λέει, εσύ κάνε την προσευχή, πες το Κύριο Χριστέ, λέει, σώ με, και έχει τη δύναμη ο λόγος αυτός να τον διώγνει. Εσύ δεν το καταλαβαίνεις. Εμείς έχουμε χρέος όλη την ημέρα να είμαστε στη σκοπιά μας, να τον πολεμάμε, γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ουγαρέστην ημίν δεν είναι σε μας ή πάλι να παλέψουμε προς αίμα και σάρκας με ανθρώπους, να πιαστούμε στα χέρια και να νικήσουμε προς αίμα και σάρκας. Όχι τέτοια πάλι, λέει, αλλά προς τα πνευματικά εν της επουρανής, αλλά με τα εναέρια πνεύματα που κυκλοφορούν, με αυτά πολεμάμε. Και μπαίνουν μέσα σε ανθρώπους. Και μέσα και έξω από τους ανθρώπους. Και είναι μέσα όμως. Αν λέμε μπαίνουν και μέσα, δεν θα πούμε τι... Γιατί υπάρχει αντιπαράθεση, γιατί είναι μέσα. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος όμως δεν τους είχε μέσα. Ο Απόστολος δεν τους είχε, δεν αλλά τους είχαν Φαρισαίοι. Και λέει ότι κάθε χριστιανός είναι όμοιος με τον Παύλο και όμοιος με τον Χριστό. Γιατί λέει μικρή Χριστή επί της γης. Αλίμονο να δεχθώ ότι είναι μέσα μου ο πειρασμός. Αλίμονο μου έχει φυγαδευθεί. Συντάσσει το Χριστό, συντάσσομαι. Αποτάσσει τον Σατανά, αποτάσσομαι. Αφού λοιπόν λατρεύεις τον Κύριο, έχεις πάρει τη σφραγίδα του Κυρίου, τα γεωπνεύμα και έχεις συνταχθεί με την παράσταση του Χριστού. Δεν υπάρχει εδώ περίπτωση να είναι διάβολος. Έχει κάνει τη φυγή του ο διάβολος. Είναι φυγάς, εξόριστος από την ψυχή που βασιλεύει ο Χριστός. Όταν λέμε λοιπόν, να επανέλθουμε στο θέμα, Χριστός γεννάτε, δοξάσατε. Ποιος παρακαλώ έχει τον πόθο, την νοσταλγία, την επιθυμία, την κραυγαλαία δύναμη να πει δόξα σοι Χριστέ μου που γεννήθηκες και φέτο μέσα στην ψυχή μου. Εκείνος τον αγαπάει. Εκείνος τον λαχταράει. Εκείνος που λέει Κύριε μη φεύγεις από μέσα μου. Θυμάστε. Καθίσανε, φάγανε και ο Κύριος σηκώθηκε να φύγει. Κλεόπας και Λουκάς. Αφού και λέει μείνον με θυμών Κύριε, μείνε μαζί μας Κύριε. Και στον δρόμο που παρεμπόντσαν, ουχή η καρδία ημών και ομένη είναι και εδώ. Δεν μας έκαιγε η καρδιά που περπατάγαμε με τον Κύριο στον δρόμο και μας εξηγούσε τις γραφές. Έτσι λειτουργεί καρδιά που αγαπάει τον Χριστό. Μην ξεχνάμε, αυτό που ο Άγιος Αντώνιος το είπε όχι εικονικά αλλά πραγματικά, γιατί έτσι έζησε τη ζωή του. Τι είδε, τι είπε δηλαδή και τι είδε. Είδε τη γη να είναι γεμάτη παγίδες. Και ρώτησε,
Κύριε, ποιος μπορεί να αποφύγει τις παγίδες? Και είπε, ο ταπεινός. Κοιτάξτε, και ο Κύριος αυτό το δρόμο ακολούθησε. Στη γέννησή του. Στη γέννησή του ούτε ο τελευταίος άνθρωπος δεν γεννήθηκε όπως γεννήθηκε ο Χριστός. Ούτε ο τελευταίος άνθρωπος. Με ταπείνωση γεννήθηκε. Να κοιτάξουμε και πως έφυγε. Από το Σταυρό έφυγε. Εκεί πια έφυγε γεμάτος ταπείνωση ο Κύριος. Λέγει, δεν ζεις έτσι. Και ο Παΐσιος λέει, ταπείνωση και απλότητα είναι αυτή που οδηγεί στο δρόμο, είναι στο δρόμο του Χριστού. Ταπείνωση και απλότητα. Ποιος έσκυψε το κεφάλι όταν του υπόθηκε κάτι σαν ύβρις, κάτι εις βάρος του, το έσκυψε στο κεφάλι από ταπείνωση. Λέει ο Γιώργος Παΐσιος, έστω και όταν δεν μίλησες, ενώ μέσα σου κουνήθηκες, δεν μίλησες αυτό που σου μίλησε άσχημα. Όταν περάσει η δοκιμασία, σε έχει επισκεφτεί η χάρη και θα την νιώσεις, λέει. Κάτσε να την νιώσεις, κάτσε να την νιώσεις, να δεις τι όμορφα που είναι. Παραλές, του μίλησα, του απάντησα ξεθύμανα. Λάθος, την μπαταρία τη γέμισες. Δεν γεννιέται ο Χριστός με αντιπαλότητες. Γεννιέται ο Χριστός με σκύψιμο το κεφάλι μέχρι του εδάφους. Ένα ωραίο μπορεί να είναι, όπως το λέμε, εύθυμο, αλλά του Παϊσίου είναι. Μια μέρα, λέει, έβλεπα στο κελί μου απ' έξω ένα μικρό βατραγάκι. Και βλέπω τον Ντίκα, Ντίκα έλεγε το γάτο του. Ένα μεγάλο γάτο, τον έλεγε Ντίκα. Βλέπει το βατραγάκι και πάει να το πιάσει. Το βατραγάκι, λέει, δεν κουνήθηκε καθόλου. Και σηκώθηκε ο Ντίκας, λέει, και έφυγε. Άμα είχε κουνηθεί, λέει, όπως τα ακούτε, θα το έπιανε, λέει, το τίναζε στον αέρα σαν τέφι, λέει, και θα το έτρωγε. Το κάνει και εσύ το ίδιο. Ο Ντίκας είναι έξω το περιβάλλον. Ο Χριστός βρήκε εχθρούς και εσύ εχθρούς θα βρεις. Δεν θα βρεις κάτι καλύτερο. Πώς λοιπόν θα πεις γεννιέται ο Χριστός μέσα, αν δεν έρθει η χάρη του? Η χάρη έρχεται όταν εσύ γεννάς και ανακεί το Χριστό μέσα σου. Αλλιώς, λέει ο Χρυσόστομος, ένας, λέει, βλέπει μια γη που έχει χρυσάφι, αλλά είναι ανίδεος, δεν χαμπαρίζει, χώμα είναι. Αν περάσει ένας, λέει, ειδικός τεχνίτης που ασχολείται με την εξαγωγή χρυσού από τη γη, α, εδώ θα πει χρυσάφι, κάτσε να σκάψω, και σκάβει συνεχώς για να βγάλει χρυσάφι. Καταλάβαμε ποτέ εμείς ότι αυτή είναι η Αγία Γραφή που έχει μέσα το χρυσάφι και πρέπει να σκάβει συνεχώς για να βγάζει θησαυρούς? Δεν το είπε ο Κύριος? Μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης, αλλά θησαυρίζετε τον ουρανό μέσω της Γραφής, μέσω της Εκκλησίας. Αλλιώς, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, το είπα και σε ένα κήρυγμα, δεν θυμάμαι που το είπα. Ήμουνα στον δρόμο, έχει σταματήσει ένα κύριο ή και εγώ το σταμάτησα από την άλλη πλευρά και ανοίξαν ζήτηση. Από την πόρτα του σπιτιού βγαίνει ένα κύριο, τάπ, μου σερβίρει μια εφημερίδα. Εγώ βέβαια έξερα την εφημερίδα, ήταν, την είχα ξαναδεί και άλλη φορά, και αμέσως άρχισε να μου κάνει κήρυγμα. Άρχισε να μου κάνει κήρυγμα. Και με πετάγει το κύριο και λέει, είναι θεολόγος ο κύριο. Δεν σταμάτησε. Φουλ το σταμάτο πήγαινε. Λέει ο Κύριος, προσέξτε το αυτό, το προσέξουμε. Ο Κύριος το λέει. Τα παιδιά της νύχτας, ο αιρετικός, παιδί της νύχτας, θα μας κολλάσουνε. Πώς? Αυτοί, λέει, δείχνουν επιμέλεια όπου για βρίσκονται. Εσείς, τα παιδιά μου, δεν δείχνετε επιμέλεια.
εκείνο που λέει ο Μέγας Βασίλειος, επιμελήστε δε ψυχής, να δείχνουμε επιμέλεια γύρω από τα θέματα της ψυχής, για να γεννιέται ο Χριστός. Και από την άλλη μεριά φωνάζει ο προφήτης Ισαΐας, επικατάρατος, δηλαδή έχει κατάρα πάνω στην κατάρα, πας οποιών τα έργα Κυρίου αμελώς. Εκείνος που κάνει με αμέλεια τα έργα του Κυρίου, κουβαλάει κατάρα μαζί του, με αμέλεια. Συγχωρείται η αμέλεια σε θέματα σωτηρίας ψυχής? Δεν συγχωρείται. Τι λοιπόν, πρέπει να κάνουμε στον αιρετικό? Να μην το μιλήσεις. Να μην το πεις. Όχι, δεν θα μιλήσεις σε αυτό που σε δοκιμάζει, δεν θα μιλήσεις. Αυτό δεν σε δοκιμάζει. Λοιπόν, κάτσε, έχω 5 λεπτά ακόμα, κάτσε. Θα ξανάρθουμε και την άλλη φορά ή όχι, τι θέλετε να κάνουμε? Θα ξανάρθουμε. Τι θέλετε? Τι θέλετε, μέσα να πατήσετε όλοι μαζί. Εγώ την άλλη φορά τι είναι, δεν είναι 25. Τελευταία πίσω στιγμή. Ναι, ακούστε. Και καλό είναι την επόμενη φορά να καθίσουμε να συζητήσουμε ορισμένα πράγματα, να μην ακούμε μόνο, να πατήσουμε στον Βασιλάκη, αν μπορούμε να απαντήσουμε, να μας πει και αυτός την άποψή του. Όχι, γιατί δεν μπορείτε, εγώ δεν έχω να πω την γνώμη μου. Δεν εννοώ, δεν θέλω να σε αποστομώσω, ίσα μας τα λες ωραία. Αλλά όταν εμείς οι υπόλοιποι εσύ μιλάς και εμείς καθόμαστε και ακούμε. Εγώ πρώτη φορά το κάνω, δεν έχω ξανά. Είσαι πολύ σωστός, γι' αυτό καλό είναι αφού θα έρθουμε σε μια αφισβητούμενη Δευτέρα που λέμε ότι θα μπορούσαμε καλύτερα να μην έρθουμε, αν έχουμε και τη δυνατότητα του λόγου να πούμε δύο πράγματα για πάλι θεολογικά, αλλά λοιπόν, όσο μπορεί ο καθένας. Εγώ ταυτίζομαι με την άποψή σου με μία προϋπόθεση. Άμα θα υπάρχει χαύρα. Γιατί θα υπάρχει χαύρα μεταξύ μας εδώ, όχι μόνο. Θα ομιλεί. Εσύ παραμες χάρη. Έτσι θα τον ακούμε. Θα έχει κάποιο λόγο. Με σεβασμό θα τα ακούμε. Όχι, τα ξέρω όλα, εγώ απαντάω. Μα δεν ξέρουμε τίποτα. Όχι, δεν λέω αυτό. Συζητάμε και λέμε. Έτσι, να σεβόμαστε την ώρα που μιλάει ο άλλος. Απλώς θα μπορούμε να κάνουμε ένα συμπέρασμα. Γι' αυτό πολλές φορές δεν δέχομαι τη συζήτηση. Επειδή πεταγόμαστε. Ας ελπίσουμε λοιπόν μια φορά την κατάσταση. Μια φορά. Την περίπτωση. Αν μπορέσουμε. Μια φορά να έχουμε υπομονή. Για να μπορέσουμε να βγάλουμε μια άκρη. Ποιο θα μπορέσουμε. Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε. Δεν είχα καμία πρόθεση να σε διακόψω. Δεν είχα καμία πρόθεση να σε διακόψω. Αλλά επειδή ανέφερε το θέμα τη κάρτα. Ποτέ, εγώ δεν παρεξηγώ. Και το παρομοίασε. Δεν παρεξηγώ ποτέ. Με την κατάσταση, δηλαδή την ψυχολογική που έχει ο καθένα σε θέμα προσωπικό ω προ την αμαρτία. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Έτσι, μάλλον και εγώ δεν διαφωνώ μαζί σου. Εκεί το θέμα. Αλλά υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Το οποίο αναφέρεται πριν από 2.000 χρόνια μέσα σε ένα βιβλίο το οποίο λέγεται Ιερά Αποκάλυψη. Να το συζητήσουμε πιο εκτεθέμενα μια άλλη φορά. Να το συζητήσουμε. Γιατί θέλω και εγώ να πω επάνω το θέμα. Την άλλη φορά. Να είναι. Α, μπορέσουμε. Μπορείτε. Όχι. Μπορείτε. Έχετε γνώμη, έχετε λόγο. Πάμε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον μας. Πάτε ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτε η βασιλεία σου, γιατί το δοκιμά σου, όσα στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημί σήμερα. Και άφεσε ημί τα οφειλήματα ημών, όσο και εμείς αφήρουμε τις οφειλέτες ημών. Και μη συνέχιση εμάς τα παιδιά, αλλά ρίξει εμάς από το φωτιού. Διεχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, και ρέσου τους όσους εμάς. Αμήν. Και μπορούμε να τα πούμε και εκτός κάμερας. Δεν είναι ανάγκη να έχουμε την κάμερα για να τα συζητήσουμε. Όχι, γιατί είναι καλύτερο στην κάμερα. Καλύτερο δεν υπάρχει. Να σου μια λεπτά. Τι φύγει, Βαγγέλη. Μου αφάνει. Μια χαρά.